Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι είναι ο θριαμβευτής των εκλογών ένας άνθρωπος δικός μας, ένας φίλος, ένας πολιτικός που αγάπησε και στήριξε η Μακεδονία και η πόλη μας. Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε αποστολία τον κύριο Λεβέντη. Είναι κοντά μας λοιπόν. Γεια σας και συγχαρητήρια. Γεια σου πρόεδρε. Καλημέρα κύριε Γιώργο και στην κοπέλα καλημέρα. Η αποστολία την είχες κάνει και στην τελευταία μας συνέντευξη την είχες κάνει και πρόταση να μπει στο ψηφοδέλτιο. Και στις προηγούμενες. Ναι, ναι. Καλά είστε. Μια χαρά. Για πες μας πώς πέρασε η νύχτα. Κοιμήθηκες ή... Καθόλου, καθόλου. Γιατί μέχρι τις 3.30 όλο συνεντεύξεις δίναμε και στις 6 ώρα με ξυπνήσανε ο Παπαδάκης στον Αντένα για να πάω. Σε αγαπήσανε. Μ' αγαπήσανε ο ψήμος. τα αποτέλεσματα στη Θεσσαλονίκη, το 6,8, πώς το βλέπεις? Πόσο είναι το αποτέλεσμα στη Θεσσαλονίκη? 6,8 στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Θα ήταν παραπάνω αν δεν κάνανε την αντιμία. Ξέρετε, το τελευταίο τριήμερο λέγανε 2,5, ότι μένουμε εκτός Βουλής. Ναι. Ναι, είναι αλητεία. Οι δημοσκοπήσεις είναι ένας τρόπος να κατευθύνει στον κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι βάλεστε και την προηγούμενη, στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση πάλι το ίδιο για πράγμα. Για τους συγγενείς, ότι έβαλα κάτι γελία πράγματα. Ναι, όλοι είχαν ταΐσει τη Θεσσαλονίκη κουτόχορτο. Πολεμούσαν, δηλαδή, να παραπλανήσουν τον κόσμο. Ενώ η Θεσσαλονίκη πίστευε ότι θα δίνει πάνω από 10 με 12. Αλλά, εν πάση περιπτώσει... Και το 6,8 είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα, μια πολύ μεγάλη νίκη. Γιατί είμαστε τρίτο κόμμα εκεί, βέβαια, περάσαμε όλους. Είναι ένας κεντρών τρίτο κόμμα στη Θεσσαλονίκη και στη Β' Θεσσαλονίκης. Και στη Β' Θεσσαλονίκης, 6,4. Ναι, τρίτο κόμμα, ναι. Αλλά και νομίζω σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα πήγαμε καλά. Ναι. Δηλαδή κράτησε το κάστρο... Κράτησε, απλά σας λέω, με το τριήμερο το τελευταίο που μας δίνανε 2,5, πιστεύω τουλάχιστον άλλοι τόσοι παρασύρθηκαν και δεν ψήφισαν Ένωση Κεντρών. Καταλάβατε, φοβήθηκαν ότι είναι χαμένη ψήφος. Κύριε Λεβέντη, πώς είναι μετά από 41 χρόνια να δικαιώνεστε όλη σας η κόπη, η αγάπη βέβαια του κόσμου και από την άλλη πλευρά? Δικαίωση θα είναι της νεολαίας που θα δει τι στάση θα τηρήσω. Δεν θα είναι δική μου η δικαίωση, γιατί εγώ δεν περιμένω τίποτε από την πολιτική. Η πολιτική για μένα είναι μόνο θυσίες. Αλλά θα δείτε, η νεολαία θα μετανιώσουν και αυτοί που δεν με ψήφισαν θα το μετανιώσουν και την άλλη φορά θα ψηφίσει όλη η νεολαία στη Μακεδονία. Την άλλη φορά το 6,8 θα γίνει 16-20, είμαι σίγουρος. Αυτό γιατί... φυσικά θα εξαρτηθεί, πρόεδρε, και από τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστείτε αυτή τη νίκη. Ακριβώς, το τι θα κάνετε στη Βουλή, την παρουσία την οποία θα έχετε και τις ιδέες τις οποίες θα κατεβάγει. Κάποιες ιδέες τις οποίες μας αναλύσετε. Θα παλέψουμε για να μειωθεί ο αριθμός των βουλευτών, να υπάρξει επιπλέον 12 χρόνια η μέγιστη θητεία βουλευτή, να μην μπορεί να μένει πάνω από 12 χρόνια. Αυτά είναι τα 9 σημεία. Ναι, είναι τα σημεία. Μετά θα παλέψουμε οι αργόμισθοι να φύγουν από τη Βουλή. Μάλιστα. Οι 1.500 που είναι συγγενείς των βουλευτών, γιατί το έχουν γεμίσει τη Βουλή συγγενολόγια. Αυτοί που είναι όλοι αργόμισθοι, καταλάβατε. Έχουν βάλει όλοι συγγενείς. Ναι. Μετά γενικώς οι πολυθεσίες. Αυτό που λέτε για τις 2 και 3, υπάρχουν άνθρωποι στη σημερινή εποχή που παίρνουν 2 και 3 συντάξεις, κύριε πρόεδρε? Ναι, 330.000 τρίπλο συνταξιούχους έχουμε, με στοιχεία του Ήλιος, του Υπουργείου Απασχόλησης. 330.000 Έλληνες παίρνουν 3 κύρια ταμεία ο έκαστος. Μάλιστα. Αυτό είναι η αθλειότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Άλλοι παίρνουν 300 ευρώ και άλλοι πιάνουν 3.500, 4.000 σύνταξη, 5. Έχουμε επίσης 900 τέος βουλευτές που παίρνουν από 4.000 σύνταξη ο καθένας. Βουλευτές οι οποίοι με 2 τετραετίες βγαίνουν στη σύνταξη. Ναι, και βγαίνουν στη σύνταξη.
και την παίρνουν από τα 58 τη σύνταξη εκεί. Παίρνει γύρω στις 4.000. Ο Αχιλλέας ο Καραμαλής παίρνει και 4.000 σαν βουλευτής και 1.800 από την Αγροτική Τράπεζα. Καταλάβατε. Τι θα τα κάνει τόσα λεφτά, 65-70 χρονών. Η κόρη του έχει καράβια, καμία δεκαριά καράβια και ο γαμπρός του έχει άλλα 10 καράβια. Α, παντρεμένη. Γιατί έχει παντρέψει την κόρη του με το γιο του Τίμου Χριστοδούλου, του τέος υπουργού. Μάλιστα. Και έχουν κάνει καράβια. Σόι πάει το βασίλειο. Ναι, 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 ναι. Και παρατάφτα δεν λέει να φιλοτιμηθεί να πει παραχωρώ τη σύνταξή μου. Αφού λοιπόν δεν το λέει, θα τον την κόψουμε εμείς με ωραίο τρόπο, όπως και ο πρόεδρος Δημοκρατίας, με όλο το σεβασμό, θα προτείνουμε να πάει στη μέση ο μισθός του. Μα γίνονται αυτά, κύριε Πρόεδρε. Γίνονται, θα δείτε τι ωραία που γίνονται. Δεν είναι κατοχυρωμένα. Ας είναι κατοχυρωμένα, η χώρα έχει πτωχεύσει και οι συντάξεις του κόσμου ήταν κατοχυρωμένες. Χθες ήρθε ένας κύριος και μου είπε έπαιρνε 1.800 ευρώ και τα πήγανε 900. Κατοχυρωμένα ήτανε, αλλά του απλού ανθρώπου γιατί τα πήγανε. Θα πάνε και του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Άλλωστε είναι δικηγόρος, μεγαλοδικηγόρος, έχει εισοδήματα, δεν έχει ανάγκη. Δεν έχει ανάγκη να μήπως πεινάσει ο Παυλόπουλος. Θα δείτε λοιπόν στο πρώτο ραντεβού που θα πάω, θα του ζητήσω να κάνει το μισθό του μισό. Να δούμε πώς θα αντιδράσει. Και με όλο το σεβασμό, δεν έχει καμία σημασία αυτό, μπορεί να τον υπολείπτομαι. Αλλά και επειδή τον υπολείπτομαι, δηλαδή δεν θα μιλήσω. Δεν νομίζω ότι... Εδώ πρέπει η εξουσία να δείξει διάθεση θυσίας. Άρα έχουμε να δούμε στη Βουλή, η Χρυσή Αυγή που μπήκε έκανε τα ηλίκια. Ναι. Εμείς δεν θα κάνουμε τα ηλίκια, εμείς θα κάνουμε σοβαρές προτάσεις που θα τις εκτιμήσει η νεολαία. Καταλάβατε. Κύριε Λεβέντη, ψήφο εμπιστοσύνης θα δώσετε στο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς να δώσουμε στο ΣΥΡΙΖΑ ψήφο εμπιστοσύνης για να κάνει αυτά που κάνει με τα μνημόνια. Αν αλλάξει η πολιτική, καταρχάς δεν πρέπει να γίνει κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Αν γίνει κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, πάλι θα καταρρεύσει γρήγορα η χώρα. Αυτή είναι γιατί ο ένας είναι δεξιός, ακροδεξιός ο Καμένος, ο Τσίπρας παριστάνει τον αριστερό. Άρα αυτή η κυβέρνηση, τι κυβέρνηση είναι, για το μέλη της εξουσίας, ενώνονται με τι τους συνδέει, ιδεολογία, όχι. Άρα τι τους συνδέει, το μέλη της εξουσίας. Με ποιους άλλους θα μπορούσε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ... Η Νέα Δημοκρατία με όλους. Το μήνυμα του λαού είναι συνεργαστείτε. Δεν έδωσε σε κανέναν ο λαός αυτοδυναμία. Δεν έδωσε, αλλά και το μήνυμα του λαού δεν μπορώ να σας βλέπω άλλο. Δεν με μετράει αυτό. Άλλο και αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτοί αν θέλουν να δείξουν ότι αντιλήφθηκαν το τι συμβαίνει, πρέπει να κάνουν κατά τη γνώμη μου οικουμενική κυβέρνηση. Αυτή είναι, διότι τώρα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και άλλοι να βρίζουν από την απέναντι μεριά, πάλι η χώρα θα καταρρεύσει. Έτσι είναι. Εγώ ζητώ ενότητα όλου του πολιτικού κόσμου και νομίζω ότι δεν επιβραβεύτηκε χθες ο Τσίπρας. Απλά ο αντίπαλος ο Μεϊμαράκης ήταν ανεπαρκής. Καταλάβατε. Δηλαδή η διαφορά μεταξύ Τσίπρα και, και Νέα Δημοκρατίας δεν οφείλεται στο ότι επιβράβευσε ο λαός το Τσίπρα. Απλά ο Μεϊμαράκης φάνταζε λίγος απέναντι στον Τσίπρα, ο οποίος ήταν νεαρότερος, επικοινωνιακά πληρέστερος και επιτυχέστερος, και έτσι η Νέα Δημοκρατία κατέρευσε τώρα και πρέπει να αλλάξει αρχηγό και πρέπει να κάνει. Κακώς είχαν βάλει έναν άνθρωπο της παλιάς σειράς στον Μεϊμαράκη, όταν οι άλλοι είχαν έναν άνθρωπο... Νομίζω ότι προείχε το ενωτικό της ιστορίας και μετά όλα τα υπόλοιπα. Χρειαζόταν κάποιος άνθρωπος σύμβολο ώστε να ενωθεί πρώτα η δεξιά και μετά ίσως να αναπτυχθεί περισσότερο. Σας λέω, είναι τέτοιες οι μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν, τέτοιες οι θυσίες που πρέπει να γίνουν, που χρειάζεται η οικουμενική κυβέρνηση. Μόνο στο Τσίπρας θα τα φορτώσει στο Γκόκορα. Θα μπαίνατε, θα βάζατε κάποια στελέχη σας σε οικουμενική κυβέρνηση. Αν γίνει οικουμενική, ναι. Αλλά μόνος εγώ με τον Τσίπρα δεν πάω. Γιατί έκανε τούμπα 5 χρόνια ο Τσίπρας, κύριε Γιώργο,
έλεγε σχίζει μνημόνια, ναι, διαγράφει χρέη. Καταλάβατε, και έκανε κολοτούμπα. Έδειξε άπειρος. Έλεγε θα ενώσει τον Νότο κατά του Βορρά. Έκανε κάτι εξ όλων αυτών. Κάτσε έξι μήνες. Και έδειξε και ήταν. Ναι, δεν είχε προλάβει να ενημερωθεί. Ήταν λογικό κάποια πράγματα να μην τα γνωρίζει καλά. Τότε αφού δεν τα γνωρίζει, πώς είναι αρχηγός κόμματος. Απ' την άλλη, δεν θα έπρεπε και εκείνος να πάρει το χρόνο του ώστε να αποδείξει αν μπορεί ή όχι. Πειράματα εις βάρος της χώρας κάνουμε. Δηλαδή θα βάζουμε έναν και θα δηλώνει άπειρο. Κύριε Λεβέντη, είδαμε και άλλους έμπειρους όμως που πήγανε τη χώρα στο χείλο του γκρεμού για να μην πω ότι τη ρίξανε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Τσίπρας την έφερε εδώ τη χώρα. 40 χρόνια λέει λατίτα αυτή η χώρα. Κοιτάξτε, ο Τσίπρας δεν είπε ότι από τον Τσίπρα άρχισε η καταστροφή. Αλλά έλεγε 5 χρόνια ότι θα ασκήσει μνημόνια, θα διαγράψει χρέο. Ο Παπανδρέου έλεγε ότι θα μας βγάλει από την ΕΟΚ και τον ξαναψηφίσανε. Άρα και ο Τσίπρας δηλαδή... Άρα ο Σαμαράς στα Ζάπια έσκησε τα μνημόνια, ο Γιωργάκης έλεγε λεφτά υπάρχουνε. Είπε κι αυτός. Είπε να χτυπήσει ένα ζουρνά. Εγώ άλλο λέω σαν ένα κέντρο. Μην αναγνώσει λάθος ο Τσίπρας το χθεσινό αποτέλεσμα. Μην θεωρήσει ότι ο λαός τον επιβραβεύει. Με 35% και 45% αποσύδι, πώς λέτε. Θέλετε να σας πω κάτι. Όσο και να πάρει ένα κόμμα, αν έχει εγωισμούς, αλαζονίες, αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα, θα καταρρεύσει. Χρειάζεται οικουμενική κυβέρνηση και χρειάζεται κουλτούρα συνεργασιών. Και να αφήσουν να λένε ο ένας τον άλλο προδότη. Σωστά. Το κέντρο, το ένα κέντρο που μπήκε στη Βουλή φέρνει και αίσθημα σύνθεσης και όχι διάλυσης. Θα ήθελα να δω αυτό το καινούριο ύφος που μπορεί να είστε κάπως μεγαλύτερος από τον Τσίπρα, αλλά αυτό το καινούριο ήθος, την καινούρια σκέψη, τα καινούργια ήθη και έθιμα στη Βουλή, θα ήθελα να τα δω να τα εκφράζει ο Βασίλης ο Λεβέντης, τον οποίο παρακολουθώ πολλά χρόνια. Αφήστε να τσουλήσει ο πρώτος μήνας, να τους αναλάβω στη Βουλή. Αφήστε τους και θα δείτε όπου φύγει, φύγει. Τα άλλα τα στελέχη σας δεν ξέρει κανείς. Εμείς ξέρουμε τον φίλο μας τον Ανέστη εδώ που κατέβηκε μαζί σας εκεί από το Ρετζίκι. Το οποίο είναι ένα εξαιρετικό παιδί, καλός επαγγελματίας, ένας θαυμάσιος άνθρωπος. Αλλά να είμαι ειλικρής, δεν ξέρω κανέναν άλλο το στελέχη σας. Μα δεν μας βγάλανε στην τηλεόραση. Δεν σας βγάλανε, ναι κύριε Λεβέντη. Ούτε εμένα καλά δεν βγάλανε. Και όσες φορές σας βγάζανε δεν σας αφήνανε να μιλήσετε. Ναι, και στο τέλος στο Sky, λίγο πιο σιγάνατας. Στο Sky τον τελευταίο μήνα δεν με βγάλανε. Και πληροφορήθηκα ότι ο Μημαράκης είχε τηλεφωνήσει στον Αλαφούζο και του ζήτησε να με κόψει. Μάλιστα. Όπως επίσης τελευταία μέρα με είχε ο Χαριτάτος κανονίσει να μιλήσω στον Αλφα και ανέβαλαν την εκπομπή. Δηλαδή γινόταν μια προσπάθεια από τη Νέα Δημοκρατία να με φημώσουν, να με κόψουν. Η εμπειρία που λέγαμε. Όταν είσαι έμπειρος ξέρεις τους τρόπους. Ναι, δεν πειράζει. Όμως δεν το κατορθώσανε, ο Βασίλης ο Λεβέντης είναι. Είναι στη Βουλή. Με στελέχη πολύ νεαρά και φρέσκα. Κάνανε το 6-3,5, αυτό κάνανε. Κάνανε το ποσοστό μας με τα γκάλωπ των τελευταίων 4 ημερών που μας δείχνανε ότι μένουμε έξω από τη Βουλή. Ναι. Κάνανε το 6-3,5 κύριε Γιώργο, αυτό κάνανε. Παρέσυραν κάποιο κόσμο να μην μας ψηφίσει. Και ξαφνικά βρέθηκε να σε πετάνε και λάσπη εδώ που τα λένε, λέγοντας ότι έχεις βάλει τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου, τους συγγενείς σου. Και εσύ σε άκουγα που έλεγες, Βασίλη... Δείτε τώρα η κοινοβουλευτική ομάδα, αν έχω βάλει κανένα. Αν υπάρχει Λεβέντης, αυτό έλεγες όλη την περασμένη εβδομάδα, ότι ο μόνος Λεβέντης που θα μπει μέσα θα είμαι εγώ. Και πραγματικά... Σε μία εκλόγη με εσές τους είχα βάλει για να γεμίσουν οι συνδυασμοί τώρα. Οι άνθρωποι ήταν ανόητοι. Γιατί ήθελε 440 υποψηφίους χρειαζόταν. Καταλάβατε. Και λείπαν 3-4 άτομα και έβαλα τους συγγενείς τους οποίους έβαζα πάντα. Πάντα τους έβαζα από το 90. Και αυτό που είπατε χθες το βράδυ, που είπες Βασίλη Λεβέντη γιατί είσαι και φίλος, που είπες χθες το βράδυ πραγματικά με συγκλώνησε. Γιατί είπες μια κουβέντα ότι και στο κάτω-κάτω ρε παιδιά αυτοί μείνανε κοντά μου όταν σβήναν τα φώτα. Αλήθεια ήτανε, αλήθεια ήτανε.
Όταν ίδρυσα την Ένωση Κεντρών μαζευτήκαμε 400 άτομα, μεταξύ των οποίων ήταν και 3-4 συγγενείς. Να τους σκοτώσω επειδή είναι συγγενείς μου, δεν μπορώ να καταλάβω. Και από την άλλη μεριά να έχεις τον Κυριάκο, να έχεις την Τώρα, να έχεις όλο το... Οικογενειοκρατία είναι να, όταν φεύγει ένας πολιτικός μετά από 30 χρόνια να αφήνει το γιο του και τον ανιψό του. Αυτό είναι η οικογενειοκρατία. Το έχουμε κάνει μετά, παράδοση. Μετά σας φταίγαν οι βασιλιάδες. Ναι. Δεν πειράζει κύριε Γιώργο μου. Λοιπόν, θα έρθω πάνω να τα πούμε. Βεβαίως θα έρθεις και να τα πούμε. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ λατρεύω τη Θεσσαλονίκη, υποκλίνομαι μπροστά της και της λέω λίγο να περιμένει η Θεσσαλονίκη να δει ποιος είναι ο Λεβέντης. Λες τώρα που μπήκε στη Βουλή να πάρει και ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω, πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Να σε καλά. Καλή αρχή, καλή δύναμη. Καλή ομάδα, ναι. Έχουμε ομαδάρα, έχουμε. Δεν πασάμε. Μπορεί να φέρω γούρι στις ομάδες. Βεβαίως, ας τις ομάδες, για τον ΠΑΟΚ μιλάμε. Σας αγαπώ κύριε Γιώργο. Γεια σου Βασίλη μου, γεια σου Λεβέντη μου, γεια σου. Καλή σας μέρα. Γεια σας.